Ήταν μια συνάντηση διαφορετική από αυτές που έχω καθημερινά. Μια συνάντηση γεμάτη μουσική. Σαββόπουλος, Πορτοκάλογλου, Δρογώσης, Πλιάτσικας, Δελιβοριάς, ο άλλος Φίβος, Αναστασιάδης, ο μαέστρος μας Χρήστος Νικολόπουλος και οι στιχουργοί Ελένη Γιανατσούλια και Ηλίας Φιλίππου. Τους ευχαριστώ πολύ που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μου. Διότι με κάποιους προφανώς δεν έχουμε κοινές πολιτικές αφετηρίες, αλλά μας ενώνει ο κοινός στόχος. Να στηρίξουμε το ελληνικό τραγούδι. Έγιναν πολλά λάθη με τα πνευματικά δικαιώματα, που είναι η βασική πηγή εσόδων για τους Έλληνες δημιουργούς. Λάθη τα οποία μεγάλωσε αντί να λύσει η σημερινή κυβέρνηση, αλλάζοντας τρεις υπουργούς πολιτισμού σε 4 χρόνια και διχάζοντας ακόμα και τους Έλληνες δημιουργούς. Τώρα πρέπει να γίνει μια καινούρια αρχή. Και χαίρομαι ειλικρινά, διότι στη συνάντησή μας άκουσα ότι έχουν όλοι πια τον ίδιο στόχο. Να δημιουργηθεί τους αμέσως επόμενους μήνες ένας ανεξάρτητος οργανισμός συλλογής πνευματικών δικαιωμάτων. Ένας οργανισμός τον οποίο θα διοικούν οι ίδιοι οι τραγουδοποιοί μας, με απόλυτη διαφάνεια και χωρίς καμία εμπλοκή του κράτους, όπως εσφαλμένα πρότεινε η κυβέρνηση. Θα στηρίξω αυτό το στόχο, γιατί όλοι οι δημιουργοί, νεότεροι και παλαιότεροι, πρέπει να μπορούν να ζουν από τη δουλειά τους. Και θέλω γι' αυτό να απευθύνω και μια προσωπική έκκληση σε όλους τους επιχειρηματίες που συνδέονται με την ελληνική μουσική. Το ελληνικό τραγούδι είναι αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμού μας. Η καταβολή ενός συμβολικού ποσού για τα πνευματικά τους δικαιώματα στους Έλληνες δημιουργούς είναι αυτονόητη υποχρέωση όλων μας για να το στηρίξουμε.